Δύο ιστορικά μνημεία παραδένει την ερχόμενη εβδομάδα συντηρημένα η Δικηνοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην εντό των τυχών κατεχόμενη Αμόχωστο. Το ρεπορτάζ είναι του Μαρίνου Παυλικά. Δύο σημαντική ιστορική και πολιτιστική σημασία μνημεία στην εντό των τυχών κατεχόμενη Αμόχω το παραδίδονται συντηρημένα σε ειδική εκδήλωση την ερχόμενη εβδομάδα από την Ειδικηνοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Πρόκειται για την Εκκλησία τη Αγία Άννα και το Τζαμί των Βυρσοδευσών, τα οποία βρίσκονται δίπλα στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Η Εκκλησία τη Αγία Άννα χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και λειτουργήσε για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 5 αιώνε τον Μάιο του 2016. Ενώ πλέον παραδίδεται συντηρημένη. Δίπλα βρίσκεται το τζαμί των βυρσοδεψών, όνομα που έλαβε η Εκκλησία κατά την Οθωμανική περίοδο, όταν χρησιμοποιήθηκε από του εργάτε των παρακείμενων βυρσοδεψίων. Το τζαμί των Βυρσοδεψών χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, όταν κτίστηκε από του Ιακωβίτες ω εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Εκατερίνη. Η συντήρηση σε αυτά τα δύο μνημεία για πρώτη φορά έχει γίνει μέσα στου τελευταίους πέντε αιώνε. Έτσι, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που καταγράφεται και στην ιστορία του μνημείων. Η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στι 7 Δεκεμβρίου στην παρουσία επισήμων και μελών τη μαρονίτικη κοινότητα. Ενώ θα ακολουθήσει λειτουργία στην παρουσία και του Πατριάρχη των Μαρονιτών, καρδιναλίου Μπεσάρα Μπούτρο Σαλράι.